Γεια σας παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Καινούριο βίντεο. Είμαι σίγουρος ότι περιμένατε με έκπληξη και αγωνία να δείτε τι θα σας ανοίξω σήμερα. Θρυλική ημέρα, θρυλικά πακέτα. Σήμερα θα δούμε κάτι φανταστικό, κάτι μοναδικό, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ και πουθενά και σε κανένα άλλο κανάλι. Λοιπόν, σήμερα θα ανοίξουμε την τυχερή σακούλα. Και όχι μόνο μία, δύο... Τρεις τυχερές σακούλες. Γιατί εάν δεν ανοίξεις τυχερή σακούλα σε ένα unboxing κανάλι, τότε τι μπορείς να ανοίξεις? Πραγματικά, τα προϊόντα που έχει μέσα παίζει να είναι τα καλύτερα προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στο ανθρώπινο είδος. Για να δούμε. Τυχερή σακούλα, surprise bags. Ψάξει για το κουπόνι του έξτρα δώρου. Παιχνίδια, ζαχαρόδι. Ζαχαρόδι. Ακούγεται κακό. Τατούς και stickers από τον πήγασο ΑΕ. Παρεμπιπτόντος. Έχει και κουπόνι δώρου, εάν δεν το έψαξες. Θεέ μου, όταν ήμουν μικρός, ήθελα τόσο πολύ να παίρνω τυχερές σακούλες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ποτέ η μάνα μου δεν μου δίνει παραπάνω από 200 δραχμές όσο έκανε μια τυχερή σακούλα για να πάρω, και έτσι σε όλη μου την παιδική ζωή παίζει να είχα αγοράσει και μία φορά τυχερή σακούλα, όχι παραπάνω. Και είμαι 30 χρονών, θεέ μου, πού πάμε, σε τι κόσμο δεν θα φέρω τα παιδιά μου. Ας μην καθυστερούμε, ας ανοίξουμε αυτά τα... Αυτό δεν ακούστηκε καλά. Φαίνονται μπαμπάτσικες πάντως. Ας ανοίξουμε να δούμε τι γαμάτο έχει μέσα, μία-μία. Πάντως φαίνονται ωραίες, εντυπωσιακές. Μακάρι να έχει και με άλλα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο ήθελα πολύ καιρό να κάνω στο κανάλι. Είναι κάτι το οποίο το πραγματικά, εντάξει, περίμενα πώς και πώς. Αλλά ας ανοίξουμε να δούμε. Mad Cubs. Ένα killer και 6 Mad Cubs. Δηλαδή έχουμε ένα δολοφόνο μέσα. Έχουμε τον Aladar, ο οποίος Aladar είναι από το παιδικό της Disney, δεινόσαυρη. Και Magic Boxing, πώς φαίνεται ότι κάπου ξεθόριασε αυτό, σε κάποια αποθήκη έμεινε από το 1990 και τον βγάλαν τώρα. Για να δούμε τι έχει μέσα. Μπορεί να βγει τεράστιο το επεισόδιο, αλλά πραγματικά δεν με νοιάζει. Είναι special σήμερα. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε 23 δολοφόνους, killers. Checklist. Μάλιστα. Τάπες. Ενδιαφέρον. Note. Η Σούρι, τη θυμάμαι. Είχα και κάποια συμμαθήτρια που τη λέγανε Σούρι στο επίθετο. Και πάντα μου θύμιζε όταν ακούγαμε. Το είχαμε δει το συγκεκριμένο παιδικό παρεμπιπτόντος όταν ήμουν λύκειο στα αγγλικά στο σχολείο. Αχα, αυτό εδώ είναι ωραίο. Αυτό είναι από το. Μήπως αυτό είναι από το. Apes Odyssey. Μπορεί. Πάντως από δεινόσαυρους δεν φαίνεται να είναι. Έχουμε κάτι ξεφοριασμένους μικρούς δεινόσαυρους. Θεέ μου, πιο χάλια δεν μπορούσανε. Oh boy. Δες. Θεέ μου, πιο παιδί θα... Θεέ μου. Κάπως έτσι καταστρέφονται ζωές και παιδικά όνειρα. Ω Χριστέ μου. Ας πάει στην άκρη. Εν τω μεταξύ μου φαίνεται θα γεμίσω σκουπίδια σήμερα. Επόμενο, τατουάζ. Έχουμε ένα σκύλο μεταλλαγμένο από το... Tom και Jerry. Και κινέζικα, ιαπωνικά, και tribal, και μονόκερους. Και άντε γεια, για να οικονομήσουμε όλα τα γούστα. Τι λες τώρα, πάει στην άκρη και αυτό. Έχουμε δύο μολύβια, αυτά είναι το πραγματικό value της τυχερής σακούλας, 15 λεπτά το καθένα. Δε μου, πόσα έχει μέσα. Άμα ήμουν παιδί θα ήμουν χαρούμενο πάντως. Αυτό εδώ είναι το ρίξε της βούρα, Beyblade για... Το μεταξύ δες το αυτό, αν το ακονίσεις γίνεται θεϊκό όπλο. Δεν σας βάζω ιδέες, sorry. Το βιδώνεις από κάτω. Ποτίθεται. Ή από πάνω, από πάνω. Έλα ρε φίλε. Και πως μπαίνει τώρα αυτό? Θεέ μου, πόσο δύσκολο κάνουν τα παιχνίδια. Όταν ήμασταν παιδιά ήταν πιο ωραία. Το κρατάς φαντάζομαι, το βάζεις. Και κάπως... Wow, okay. Αυτό ήταν καλό. Μου άρεσε. Σοβαρά. Είχα ένα ποδήλατο όταν ήμουν μικρός που... είχε μια τέτοια κόρνα. Μιλάμε θα ήμουν και 2 χρονών. Από αυτά τα τρίκυκλα. Okay, ενδιαφέρον. Θα το κρατήσω για το κανάλι αυτό. Sorry για τα αυτιά σας. Τι άλλο έχει? Έχει ένα γλυφιτζούρι. Και... Α! Εντάξει, αυτό μάλλον είναι για κορίτσια, φαντάζομαι.
Ένα πράγμα κοκαλάκι λάστιχο για τα μαλλιά. Ενδιαφέρον. Έχει για όλα τα γούστα από ό,τι κατάλαβα. Και έχει και τσίχλες. Σου λένε βάλε και μερικές τσίχλες στα παιδιά γιατί αρκετή ζάχαρη. Πώς λέγονται. Κουγκαλούγκα. Για μικρά παιδιά. Γιατί ο διαβήτης είναι για όλες τις ηλικίες. Και πάμε στη δεύτερη. Η δεύτερη φαίνεται μπαμπάτσικια. Εντάξει, για κάποιο λόγο χαίρομαι που το κάνω. Ξεκίνησε ως ένα troll βίντεο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Πάλι δύο μολύβια. Προφανώς είχαν μπόλικα. Power rings. Όπω αυτό φαίνεται ενδιαφέρον. Δεν λέει κάτι άλλο. Είναι τα δαχτυλίδια της δύναμης. Έλα ρε φίλε. Τι λες τώρα. Δηλαδή υπάρχουν και σε τρία χρώματα. Love power, κούνα. Κούνα. Τι κούνα. Girls power και να τα συλλέξεις όλα. Ενδιαφέρον. Τι θα πει κούνα power. Δείτε το κίτρινο. Το κίτρινο λέει κούνα power. Καμιά μπαν. Τι να πω. Ενδιαφέρον. Κάποτε είχαν τις μόδες αυτά. Ας όψετε ο Νίλς Άρμστρονγκ. Επόμενο. Έχουμε αυτό εδώ. Ενδιαφέρον και αυτό. Αν είσαι μικρό παιδί, πάντως είναι γαμάτο. Έχει μέσα και... Οκ. Φαίνεται ενδιαφέρον. Κοιτάξτε για το... Δεν ξέρω. Έδωσα σε ένα μαθητή μου να πάει να τα πάρει. Γιατί εγώ δεν μπόρεσα να πάω να τα αγοράσω. Έχει και τσίχλες. Και μου είπε ότι είχε γύρω στα ένα 80 ή 1. Είναι αρκετά τα λεφτά της. Εδώ έχουμε άλλα τατουάζ. Η αλήθεια είναι τώρα άμα το ξαναδούμε και παιδιά όταν ήμασταν, ξέραμε ότι είναι ψηλό σκουπιδάκια. Αλλά δεν πειράζει, έχει την πλάκα της. Α, και έχουμε μια σφυρίχτρα εδώ. Τι λες τώρα, για να σφυρίξω. Μάλιστα, και όταν σφυρίζεις γυρίζει αυτό. Αυτό είναι ενδιαφέρον για να σπάς τα νεύρα των γονιών σου. Ω, αυτό φαίνεται καλό. Mobile Shock, μια κάρτσα για το κινητό. Εν τω μεταξύ τώρα που όλα τα παιδιά έχουν κινητά, έπρεπε να έχουν και μια κάλτσα για να βάζουν μέσα το κινητό τους. Αυτό φαίνεται ενδιαφέρον πάντως, για να δούμε. Χειμώνας είναι, το κινητό σας θέλει να κρατηθεί ζεστό. Βέβαια η αλήθεια δεν υπολογίσαν ότι πλέον έχουν κινητά 5 ίντσες και. Αλλά έχει την πλάκα του. Θα το βάλω εδώ να ξεκουραστεί. Κάτσε εδώ. Ξεκουράσου. Και κλασικά καραμέλες, καραμέλες. Σήμερα έχουμε καραμέλες και κίτρινο γλυκιτζούρι. Και άλλη μία έμεινε. Όταν ήμασταν μικροί που λέτε, αυτά ήταν πολύ τρελά, είχαν μέσα και αυτοκόλλητα και τα πάντα όλα. Κάπου στην πορεία χάθηκε η αξία τους, αλλά δεν πειράζει, έχει την πλάκα τους. Πάλι το ίδιο πράγμα, σβούρα με άλλο χρώμα. Α, μολύβια, αυτό τους το δίνω. Ορίστε ρε παιδιά, βοηθάνε και τη γραφή. Προ, πολύ προ. Πλάκα πλάκα, εξασφάλισε 6 μολυβάκια. Not bad. Έχουμε και άλλο τατουάζ. Είναι πολύ ωραία. Παρεμπιπτόντως, αν ήμουν παιδί, θα μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά. Τα οποία είναι πολύ καλά. Έχουμε. Αυτό εδώ είναι ένα αεροπλάνο το οποίο. Το οποίο το κρατάς έτσι. Ενδιαφέρον. Ή το κρατάς. Α, έχει αυτά εδώ μέσα. Τι λες τώρα, για. Αυτό είναι ωραίο. Θα πετάω στον αδερφό μου. Καλά, δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό, αλλά είναι ωραίο. Έχει πλάκα. Το μεταξύ ακόμα ταξιδεύει το τέτοιο. Έχει δύο χρώματα μέσα. Και τι άλλο έχουμε. Έχουμε μια σφυρίχτρα. Τώρα δεν σφυράω και με αυτή. Θα φωνάζουν από μέσα. Έχουμε γλυφιτζούρι και άλλο γλυφιτζούρι. Όπως καταλάβετε, το γλυφιτζούρι είναι σταθερή αξία και τα μολύβια σε κάτι τέτοιο. Έχουμε και δεύτερη κάρτσα για το κινητό με λουλουδάκια. Αυτά είναι για τα κορίτσια, όπως καταλαβαίνω. Αν και αυτό μπορεί να το πάρει και ένα αγόρι να το βάλει και τον κοροϊδεύω στο σχολείο. Αλλά αυτά φαίνονται cute. Και κλασικά ζαχαρωτά. Γιατί αν το παιδί σου δεν πάθει διαβήτη από μικρό, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα άλλο.
Φαίνεται ενδιαφέρον πάντως. Πάντως, μερικά ήταν ωραία, δεν μπορώ να πω. Ήταν αστεία αρκετά. Εντάξει, αν ήμουν παιδί, μπορεί και να μ' άρεσαν. Αν και όπως καταλάβατε, είναι διαφυλετικές οι σακούλες. Έχουν μπόλικα πράγματα και πολύ ζάχαρη μέσα. Αλλά Klein, παιδιά είμαστε. Άμα δεν φας τις καραμέλες, παιδί, πότε θα τις φας. Το καλό είναι ότι βάζουν και μολύβια, καλύπτουν όλα τα γούστα. Και τους μαθητές που διαβάζουν και τους μαθητές οι οποίοι δεν διαβάζουν και τους μαθητές που παίζουν και τα πάντα όλα. Και αυτούς που τους αρέσουν οι δεινόσαυροι και οι εξωγήινοι και οι τερατομάχοι και κάτι άλλο φαντάζομαι. Και αυτοί που θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές με σφυρίχτρες. Και όσους θέλουν να σπάνε τα νεύρα στον μπαμπά και στη μαμά. Καλή Πρωταπριλιά, παιδιά. Και χρόνια πολλά σε μένα, παρεμπιπτόντως που σήμερα έχω γενέθλια. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Το βίντεο όλο αυτό ήταν σατυρικό καθαρά για την Πρωταπριλιά. Έβαλα ένα μαθητή μου να πάει να πάρει την τυχερή σακούλα για να το κάνω. Ήθελα πολύ καιρό να ανοίξω τη τυχερή σακούλα, αλλά ποια είναι η καλύτερη μέρα από την Πρωταπριλιά να σας κάνω τόσο θρηλυκό unboxing. Να έχετε μια όμορφη μέρα και κάντε πλάκες στους γύρω σας, διασκεδάστε και τα λέμε σε ένα επόμενο σοβαρό, ελπίζω, unboxing. Γεια σας, παιδιά, από μένα. Γεια σας.